Τι γίνεται με το εργοστάσιο ανακύκλωσης, για να το πούμε όλοι και να το καταλάβουμε, είναι το εργοστάσιο διαλογής απορριμμάτων που είχε πιάσει φωτιά πριν από 3 χρόνια, το 2015 νομίζω. 6 Ιουνίου του 2015, είμαστε λοιπόν σε αυτό το χώρο εδώ της Γενικής Ανακύκλωσης ΑΕ που είχε καεί και είχε προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε όλη την Αττική, σε αυτή την πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Και βλέπουμε και 3 χρόνια πλάνα. Μετά το εργοστάσιο πλάνα, αυτό. Να πω παράλληλα με την ζωντανή σύνδεση που έχουμε μαζί σου αυτή την ώρα. Άννα μου, και τα σημερινά πλάνα που σας δείχνουμε είναι ακριβώς τα ίδια. Η φωτιά αυτή συνεχίζει να καίει εδώ και 3 χρόνια. Είναι τα καύσιμα και η καύσιμη ύλη, η οποία είναι τα αποκαίδια του εργοστασίου, τα οποία όμως μετά από δυνατούς ανέμους αυθαναφλέγονται και έχουμε λοιπόν αυτές τις πυρκαγιές. Εδώ το είναι η πιο μολυσμένη περιοχή. Καταρχάς, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε αποτελέσματα μελετών για το πόσο επικίνδυνα είναι όλα αυτά, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί προφανώς εξακολουθεί και είναι η ίδια εικόνα και η κατάσταση. Λοιπόν, θα δώσουμε και τις δύο απαντήσεις. Είχαν γίνει οι μελέτες αμέσως μετά την πυρκαγιά που είχε κάνει το αστροσκοπείο Αθηνών και είχε βγάλει πολύ ψηλές συγκεντρώσεις διοξινών και αρωματικών υδρογοναθράκων στην ατμόσφαιρα σε όλη την Αττική και μάλιστα είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα τα δυτικά προάστια της Αττικής. Μάλιστα. Ήταν όμως μόνο για εκείνες τις ημέρες. Δυστυχώς, και το λέμε δυστυχώς, και η Περιφέρεια Αττικής αλλά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχουν να διαχειριστούν ένα κονδύλι 5 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Mm. Έχει αποφασίσει λοιπόν το Πράσινο Ταμείο να δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ για να απομακρυνθούν αυτή η καμένη, η καύσιμη ύλη από το εργοστάσιο και να πάει να διαχειριστεί σωστά σε κεντρικές μονάδες. Εδώ και 3 χρόνια λοιπόν δεν έχει γίνει αυτό, με αποτέλεσμα να είναι η εικόνα που βλέπετε. 3 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Μολύνεται ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας από όλα τα υλικά τα οποία φεύγουν προς τα υπόγεια νερά και γίνεται η μόλυνση του εδάφους. Επίσης, γίνεται καταστροφή και στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή, εδώ, κάθε μέρα μας λένε εδώ πέρα οι άνθρωποι που δουλεύουν στη βιομηχανική ζώνη στον Ασπρόπυργο, είναι πραγματικά μια αποπνικτική ατμόσφαιρα με τεράστια προβλήματα και στην υγεία τους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Και βέβαια, να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω και πάρα πολύ και τον Λευτέρη Κόσκολο, ο οποίος με βοήθησε και φτάσαμε σε αυτό το εργοστάσιο. Και να δείτε, να φτάσει και σε εσάς αυτή η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, 3 χρόνια δεν έχει γίνει ακριβώς τίποτα. Θα συνεχίσεις να το παρακολουθείς, Γιώργο, και μαζί με σένα και εμείς, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει και αν θα γίνει κάτι μετά από 3 χρόνια. Βλέπουμε τους καπνούς με οτιδήποτε τοξικό υπάρχει πια σε κάθε επίπεδο όπως μας περιέγραψες και βεβαίως η εικόνα η οποία είναι ακριβώς η ίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για το ρεπορτάζ και από τον Ασπρόπυργο και την Αττική. Εμείς θα